Κλασικά έργα ηχογραφημένα. Μια ιδέα του Ανδρέα Καϊάφα. Η καλύβα του Μπάρπα Θωμά, της Χάριετ Μπίτζερ Στόου. Σενάριο Κατερίνα Πανάγου. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Λευτέρης Ελευθεριάδης, Γιώργος Λέφας, Γιώργος Βασιλείου, Μαρία Ζαφυράκη, Ευτυχία Μοσχάκη, Χρήστος Καλαβρούζος, Κατερίνα Πανάγου, Στέλλα Φάιτ, Γρηγόρης Βαλτινός, Τόνης Γιακοβάκης, Πέπη Μεταλίδου, Πάνος Τρικαλιώτης, Φώτης Πετρίδης, Ράνια Πανάγου. Στούντιο ηχογράφησης Λίμπρα. Ηχητικά εφέ Τόλης Κετσελίδης. Παραγωγή και μουσική επιλογή Μιχάλης Νικολούδης. Σκηνοθεσία Κέβη Παγώνη. Η ιστορία μας εκτυλίσσεται στην Αμερική στα μέσα του περασμένου αιώνα, λίγα χρόνια πριν την απελευθέρωση των Νέγρων, γεγονός που είχε προκαλέσει τον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Βορείων και των Νοτίων πολιτιών. Ο ήρωάς μας, ο Νέγρος Μπάρπα Θωμάς όπως τον φώναζαν, ήταν άνθρωπος καλός, έξυπνος, εργατικός, τίμιος και πολύ αφοσιωμένος στο αφεντικό του τον κύριο Σέλμπι, ιδιοκτήτη μεγάλης φυτείας στην πολιτεία του Κεντάκι. Δυστυχώς όμως, σοβαρά χρέη αναγκάζουν τον κύριο Σέλμπι να πουλήσει μερικούς από τους δούλους του στο δανειστή του το δουλέμπορο Χάλεϊ. Ο Χάλεϊ ήταν άνθρωπος σκληρός, άκαρδος, εκμεταλλευτής και ύπουλος, που θεωρούσε τους Νέγρους εμπορεύσιμα ζώα. Εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ του Φλεβάρη, στην τραπεζαρία του αρχοντικού του κυρίου Σέλμπι, γίνεται μια ζωηρή συζήτηση μεταξύ αυτού και του δουλέμπορου Χάλεϊ. «Καταλαβαίνεις, Χάλεϊ, ότι αν δεν είχα τόση μεγάλη ανάγκη χρημάτων, δεν θα πουλούσα κανένα δούλο μου». «Πολύ αισθηματίας είσαι, Σέλμπι. Οι μαύροι δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα ζώα. Έχουν γεννηθεί για να υπηρετούν εμάς τους λευκούς. Καταλαβέ το». «Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου. Αλλά ας τελειώνουμε. Πες μου ποιους θέλεις». «Θέλω τον Μπάρπα Θωμά. Και εκείνο το όμορφο κορίτσι που συναντήσαμε καθώς ερχόμασταν». «Μου ζητάς τον Μπάρπα Θωμά και την Ελίζα? Αποκλείεται. Ο Θωμάς δεν είναι ένας συνηθισμένος δούλος. Είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης μου και με μεγάλη επιρροή στους άλλους δούλους. Έτσι και στον δώσο χάνεται η ισορροπία στη φυτεία μου». «Εδώ χάνεται η ίδια η φυτεία σου. Για ισορροπία θα μιλάμε. Έχεις τόσα χρέη που δεν γλιτώνεις την κατάσχεση. Γι' αυτό σου λέω. Δώσ' μου το Θωμά και την κοπέλα και εξόφλησες». «Έστω το Θωμά. Αλλά η Ελίζα είναι η συμπάθεια της γυναίκας μου. Γι' αυτήν μην επιμένεις». «Καλά. Αυτή στη χαρίζω. Θέλω όμως το νεγράκι που κράταγε από το χέρι». «Λες το γιο της? Και πώς θα χωρίσω μια μάνα από το παιδί της? Θα πεθάνει αν της πάρω το μικρό». «Σιγά που θα πεθάνει. Χάρισέ της κανένα φουστάνι και τίποτα μπιχλιμπίδια και θα παρηγορηθεί αμέσως». «Δεν έχεις καθόλου καρδιά, Χάλη». «Εγώ δεν έχω καρδιά? Εδώ οι συναδελφοί μου με κοροϊδεύουν για τις φιλάνθρωπες ιδέες μου. Άμα δεις τους δούλους που πουλάω, είναι οι πιο καλοταϊσμένοι. Γι' αυτό και πιάνω και τη μεγαλύτερη τιμή στο παζάρι». «Θα δεχτώ. Με έναν όρον όμως». «Να τον ακούσω». «Μόλις τους πουλήσεις, θα μου πεις ποια είναι τα αφεντικά τους και που μένουν, ώστε να τους ξαναγοράσω μόλις βρω τα χρήματα». «Σύμφωνοι. Πάρε τώρα τα 1200 δολάρια να ξελασπώσεις. Υπόγραψε αυτά τα χαρτιά. Αύριο το πρωί έρχομαι και τους παίρνω, ε. Καληνύχτα τώρα». «Θεέ μου, πώς θα το πω τώρα στη γυναίκα μου». «Αρθούρε, τι ήθελε αυτός ο αντιπαθητικός άνθρωπος που κουβέντιαζες μαζί του τόση ώρα?» «Εμιλία, θέλω να σου πω κάτι, αλλά σε παρακαλώ προσπάθησε να με καταλάβεις». «Αρθούρε, για το Θεό, πες μου τι συμβαίνει, σε βλέπω πολύ στενοχωρημένο και ανησυχώ». «Εμιλία, καλή μου, αναγκάστηκα να πουλήσω δύο δούλους για να σώσω το σπίτι μας». «Ποιους δούλους?» «Τον Μπάρπα Θωμά και...» «Δεν είναι δυνατόν. Ο Θωμάς δεν είναι κοινός δούλος. Είναι ο πιο τίμιος και πιστός άνθρωπός μας. Εξάλλου το έχεις υποσχεθεί να τον ελευθερώσεις». «Το ξέρω. Μα τι να έκανα. Αυτός ο παλιάνθρωπος με έχει στο χέρι και με εκβιάζει. Έχει δυο γραμμάτια μου.
Αν δεν τον εξοφλήσω, χάνουμε το σπίτι. Και ποιον άλλον, Αρθούρε? Το γιο της Ελίζας. Χριστέ μου, πώς άντεξε η καρδιά σου να κάνεις τέτοιο πράγμα? Για το Θεό, Εμιλία, μη με βασανίζεις και εσύ περισσότερο. Άκουσε τι θα γίνει. Θα σου δώσω όλα μου τα κοσμήματα. Να τα δώσεις σε αυτόν τον εκβιαστή αντί για το παιδί. Δυστυχώς. Είναι πολύ αργά. Έχω ήδη υπογράψει το συμφωνητικό. Φτωχή Ελίζα. Τι πίκρα σε περιμένει. Πατέρα, τα άκουσα όλα. Είναι φοβερό. Να πουληθούν ο Ερίκος και ο Μπαρμπαθωμάς. Τσόν, αγόρι μου. Πίστεψέ με, δεν γινόταν διαφορετικά. Όσο σκέφτομαι τα παιδιά του και την κυρία Χλόη, αλλά και μένα. Είναι φίλος μου. Δεν θα λείψει για πολύ, αγόρι μου. Θα φροντίσουμε να ξαναγυρίσει πίσω, έννοια σου. Φοβάμαι πως δεν είναι μονάχα ο γιος μας που λυπάται για το Θωμά. Αλλά και όλα τα μικρά νεγράκια θα κλάψουν όταν το μάθουν. Το λατρεύουν τον Άμυρο. Τα αγαπάει, τα παίζει, τους τραγουδάει. Έχετε το λόγο μου κι οι δύο. Ότι μόλις βρω τα χρήματα, θα τους αγοράσω πάλι. Την ώρα που γινόταν αυτή η συζήτηση, η Ελίζα βρέθηκε να περνάει έξω από την πόρτα της τραπεζαρίας. Άκουσε να αναφέρεται το όνομά της και κοντοστάθηκε νομίζοντας ότι την ήθελαν για κάποιο θέλημα. Η συνέχεια όμως της αποκάλυψε το τρομερό νέο. Η κοπέλα έμεινε σαν κεραυνοβολημένη. Για λίγο όμως. Μετά έφυγε με την ψυχή στο στόμα να πάει κοντά στο παιδί της που κινδύνευε. Η Ελίζα ήταν μια πανέμορφη μηγάδα 25 χρονών, γεμάτη χάρη και ευγένεια. Τα αφεντικά της την αγαπούσαν πολύ και την είχαν παντρέψει με ένα νεαρό και όμορφο νέγρο που εργαζόταν σε άλλη γειτονική φυτεία. Μαζί του είχε αποκτήσει ένα γιο. Όμως, κακές συνθήκες είχαν αναγκάσει τον άντρα της να δραπετεύσει στον Καναδά με την ελπίδα να εργαστεί εκεί για να εξαγοράσει την Ελίζα. Ήταν ευτυχισμένη μέχρι τη στιγμή που άκουσε τα φοβερά νέα. Έφτασε τρέχοντας την καλύβα της. Ξύπνα, κελούδι μου. Πρέπει να φύγουμε. Ξύπνα, καρδιά μου. Τι είναι, μανούλα? Πού πάμε? Σήκω τώρα γρήγορα, μωρό μου. Θα σου πω μετά. Έλα, έλα να σε ντύσω. Και ενώ η Ελίζα ετοιμάζει το γιο της για να φύγουν μακριά, ώστε να μην πέσει ο μικρός στα νύχια του δουλέμπορου Χάλεϊ, μεταφερόμαστε στην καλύβα του Μπαρπαθώμα. Γεια σου, Χλόη μου. Καλώς ήταν. Κοιμηθήκανε τα παιδιά? Πέσανε σαν ξερά τα πουλάκια μου. Μετά από τόσο παιχνίδι, τι περιμένεις? Μα κάνουν και τίποτε άλλο. Όλη μέρα παιχνίδι και τραγούδι με το γιο του αφεντικού. Ξέρεις κάτι, Χλόη? Σε άλλες φυτείες τα παιδιά εργάζονται σαν μεγάλοι. Ναι, Θωμά μου, και δοξάζω το Θεό που μας έριξε σε τόσο καλά αφεντικά. Ο Θεός να τους ευλογεί. Άραγες θα μας λευτερώσει ο αφέντης όπως μας τόταξε? Και βέβαια θα το κάνει. Αυτός πάντα κρατάει το λόγο του. Βέβαια, μόλις μπορέσει. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Άσε, θα ανοίξω εγώ. Ελίζα, εσύ? Μπαρμπαθωμά, χανόμαστε. Τι συμβαίνει, Ελίζα μου? Πού το πας το παιδί νυχτιάτικα? Φεύγουμε. Και ήρθα να πω στον Μπαρμπαθωμά να έρθει και αυτός μαζί μας να γλιτώσει. Να γλιτώσω από τι? Ο κύριος Έλμπι πούλησε τον Ερίκο μου και σένα, Μπαρμπαθωμά, στο Χάλεϊ, το δουλέμπορο. Τι είναι αυτά που λες, Ελίζα? Στο όνειρό σου τα είδες? Είναι αλήθεια, σας το ορκίζομαι. Αθελά μου, τα άκουσα όλα. Τα έλεγε ο αφέντης την κυρά μου. Ελίζα μου, μην κλαις. Ησύχασε. Κάθισε εδώ, παιδί μου. Σκέψου καλά τι πας να κάνεις. Όπου να πας θα σας πιάσουνε. Δεν έχουμε καιρό. Πάμε να φύγουμε, Μπαρμπαθωμά. Αύριο το πρωί θα έρθει αυτός ο παλιάνθρωπος να σας πάρει. Φύγε εσύ, Ελίζα. Εγώ δεν μπορώ. Φύγε κι εσύ, Θωμά μου. Δεν είσαι πια νέος. Δεν θα αντέξεις αν πέσεις στα χέρια κακού αφέντη. Εγώ πάω να σου ετοιμάσω δύο ρούχα να πάρεις μαζί. Όχι, Χλόη μου.
Όχι. Δεν θα προδώσω την εμπιστοσύνη του αφέντη μου. Για να με πουλήσει θα πει πως έχει μεγάλη ανάγκη. Χριστέ μου, τι μας βρήκε. Πού λες να πας, Ελίζα? Θα πάω στον Καναδά. Είναι προς τα βόρεια. Φεύγω τώρα. Αντίο. Στο καλό. Στο καλό. Ο Θεός μαζί σου. Έτσι η Ελίζα, αγκαλιά με τον πεντάχρονο γιο της Ερίκο, χάθηκε τρέχοντας μέσα στη νύχτα. Τ' άλλο πρωί, μάταια η κυρία Σέλμπι χτυπάει το κουδούνι για να έρθει η Ελίζα, που εκτελούσε χρέη καμαριέρας της. Μα τι έγινε το ευλογημένο το κορίτσι? Το σύνορο χτυπάω, πρώτη φορά που αργεί να έρθει. Τι μουρμουρίζεις, αγαπητή μου? Η Ελίζα δεν εμφανίστηκε καθόλου, αν και χτύπησα το κουδούνι επανελειμμένος. Πολύ περίεργο. Μήπως είναι αδιάθετος ο μικρός? Πάω να πω στον Αντρέα να κοιτάξει την καλύβα της. Ευχαριστώ, Αρθούρε. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ο κύριος Σέλμπι επιστρέφει. Φαίνεται αναστατωμένος. Εμιλία, Εμιλία, η μικρή τόσκασε με το γιο της. Η καλύβα είναι άδεια. Δόξα τω Θεώ. Γλίτωσε το παιδί της από τα νύχια αυτού του αρπακτικού Χάλεϊ. Μα χρυσή μου, δεν καταλαβαίνεις ότι η φυγή της μας δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα? Τι θα πω τώρα στο Χάλεϊ που θα έρθει? Ορίστε, ορίστε, πάνω στην ώρα. Θαρώ πως ακούω τη φωνή του. Πάω να δω τι γίνεται. Όπως πολύ σωστά είχε μαντέψει ο κύριος Σέλμπι, ο δουλέμπορος Χάλεϊ έγινε έξω φρενών, μαθαίνοντας τη φυγή της Ελίζας με το μικρό. Πού είναι ο Σέλμπι? Θέλω να τον δω αμέσως. Τι με κοιτάς έτσι, βλάκα? Πήγαινε αμέσως να φωνάξει τον αφέντη σου. Έρχεται, κύριε Χάλεϊ. Εδώ είμαι. Τι συμβαίνει, Χάλεϊ, και σήκωσε τον κόσμο με τις φωνές σου? Αυτό το βρωμοθύλικο τόσκασε μαζί με το μικρό. Την Ελίζα λες? Αυτήν πιαν άλλη. Και είσαι υπεύθυνος εσύ. Έπρεπε να την προσέχεις. Καλά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Θα σου δώσω κάποιο άλλο παιδί. Υπάρχουν τόσα στη φυτεία. Όχι, θέλω αυτόν! Αυτόν το μικρό διαβολάκο! Τόσο όμορφο και έξυπνο νεγράκι δεν βρίσκεις εύκολα. Και πού ξέρεις εσύ πόσο έξυπνος είναι ο μικρός? Ούτε που τον είδες καλά-καλά. Κάνεις λάθος, Σέλμπι. Τον είχα στα μπάρι. Τραγουδάει και χορεύει σαν μεγάλος. Αυτός αξίζει πολλά λεφτά. Και μην αργούμε. Δώσ' μου γρήγορα δυο σκλάβους σου. Άλογα και σκυλιά. Θα την προφτάσω. Πού θα μου πάει? Αντρέα, και εσύ, Σαμ. Ναι, αφεντικό. Σελώστε τρία άλογα. Θα πάτε μαζί με το Χάλεϊ να βρείτε και να φέρετε πίσω την Ελίζα. Πάρτε μαζί σας και τα σκυλιά. Καλά, αφεντικό. Τι στέκεσαι σαν λίθιος? Πάρε τα πόδια σου, βρε! Αργούμε! Πάμε, πάμε, κύριε Χάλεϊ. Οι δύο δούλοι, ο Αντρέας και ο Σαμ, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να καθυστερήσουν την αναχώρησή τους, ώστε η Ελίζα να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από τους διώκτες της. Ο Σαμ, πιο πονηρός από τον Αντρέα, σκέφτηκε κάτι πολύ έξυπνο. Καθώς ετοίμαζαν τα άλογα, εκείνος πήρε ένα αγκαθωτό βελανίδι και το έβαλε κάτω από τη σέλα του αλόγου του Χάλεϊ, χαμογελώντας πονηρά. Αφεντικό, είμαστε έτοιμοι. Ανεβείτε και φεύγουμε. Μα μόλις ο Χάλεϊ κάθισε πάνω στη σέλα του αλόγου, το δύστυχο ζώο τεινάχτηκε από τον πόνο και πέταξε κάτω τον αναβάτη. Τον αθεματισμένο με σκότωσες. Κύριε Χάλεϊ, χτυπήσατε. Βρε, άσε με εμένα και τρέξε να πιάσεις αυτό το διάολο. Για να φέρουν πίσω το αφηνιασμένο άλογο έκαναν τρεις ολόκληρες ώρες, ενώ ο Χάλεϊ έβριζε και βλαστημούσε για την καθυστέρηση. Το έφερα, κύριε Χάλεϊ. Γρήγορα που να πάρω διάολο, σκάσε με πολύτιμο χρόνο. Εμπρός πάμε. Αλλά ας γυρίσουμε λίγο πίσω στην προηγούμενη νύχτα, όταν η απελπισμένη Ελίζα πήρε το μικρό γιο της αγκαλιά και έφυγε τρέχοντας μακριά από τη φυτεία του κυρίου Σέλμπι. Είχε μαζί της ένα μπογαλάκι με δύο ρούχα και λίγο ψωμί. Ο φόβος και η αγωνία έδιναν φτερά στα πόδια της. Μάντευε ότι ήδη πίσω της έτρεχε το απόσπασμα του δουλέμπορου Χάλεϊ, που δύσκολα θα άφηνε τη Λία του να ξεφύγει. Το ξημέρωμα τη βρήκε να περπατά σε έναν εξοχικό δρόμο. Ευτυχώς για αυτήν και το παιδί της ήταν τόσο ανοιχτόχρωμοι που έμοιαζαν σχεδόν με λευκούς. Έτσι περνούσε αναπαρατήρητη. Μανούλα, πού πάμε? Κουράστηκα. Κάνε κουράγιο, αγόρι μου. Πάμε να βρούμε τον πατερούλη σου.
Α, τι καλά, Μανούλα. Το απόγευμα έφτασαν στις όχθες ενός ποταμού. Αν τον περνούσαν, θα είχαν πολλές ελπίδες να ξεφύγουν από τους διώκτες τους. Το ποτάμι σε εκείνο το σημείο δεν ήταν πλατή. Όμως ο βαρύς χειμώνας έκανε τα παγωμένα νερά του να κυλούν ορμητικά, κουβαλώντας μεγάλα κομμάτια πάγου. Να βρίσκα κάποιον να μας περάσει με βάρκα στην απέναντι όχθη. Να ένα πανδοχείο. Ας πάω να ρωτήσω εκεί. Χαίρετε. Καλώς την. Σας παρακαλώ πολύ, μου λέτε αν υπάρχει κάποιος βαρκάρης να μας περάσει απέναντι. Ξέρετε, είναι ανάγκη. Έχω το μικρό άρρωστο και τον πάω στο γιατρό. Λυπάμαι, κοπέλα μου, αλλά δεν υπάρχει ούτε βάρκα ούτε βαρκάρης. Εκτός αν... Για ένα λεπτό να ρωτήσω μέσα και θα σου πω. Μανούλα, πεινάω πολύ. Δώσ' μου λίγο ψωμάκι. Ερίκο μου, δεν έχουμε άλλο ψωμάκι. Μας τελείωσε. Άκουσε, κοπέλα μου. Υπάρχει μια περίπτωση να έρθει ένας πραγματευτής εδώ απόψε. Αυτός τρώει εδώ και μετά περνάει το ποτάμι. Αν είναι, θα του πω να σας πάρει μαζί του. Ως τότε μπορείτε να μείνετε και να τον περιμένετε. Σας ευχαριστώ. Είσαστε πολύ καλοί. Δεν κάνει τίποτα. Για πες μου, μικρούλη μου, πώς σε λένε? Ερίκο. Λοιπόν, Ερίκο, επειδή είσαι πολύ καλό παιδάκι, θα σου δώσω να φας ένα γλυκό που θα σ' αρέσει πολύ. Ορίστε. Πάρτο, μην τρέπεσαι. Ευχαριστώ. Μπορείς να βάλεις το μικρό να πλαγιάσει εκείνο εκεί τον καναπέ. Εγώ πάω μέσα, έχω κάτι δουλειές να κάνω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Να είσαι καλά. Η Ελίζα ξάπλωσε τον Ερίκο στον καναπέ και εκείνος αμέσως σχεδόν αποκοιμήθηκε. Μετά πλησίασε στο παράθυρο. Κοίταξε το ποτάμι και ένιωσε ένα σφίξιμο στην καρδιά. Θα το περνούσαν άραγε. Δίχως να το καταλάβει, χοντρά δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μεγάλα κατάμαυρα μάτια της. Και ενώ η Ελίζα βρίσκεται στο πανδοχείο περιμένοντας για να περάσει το ποτάμι, ο διώκτης της, ο Χάλεϊ, με τους δύο δούλους του κυρίου Σέλμπι, τον Ανδρέα και τον Σαμ, κάλπαζαν στα ίχνη της φτωχής Ελίζας. Και θα την είχαν ήδη φτάσει αν δεν ήταν οι δύο μαύροι που έκαναν το παν για να το εμποδίσουν. Να σας πάρει ο διάολος, παλιότομερα, που κάθομαι και σας ακούω. Πάλι λάθος δρόμο πήραμε. Δεν φταίμε εμείς, αφεντικό. Εμείς σου είπαμε να... Σκασμός, σκυλάραπα που μιλάς και από πάνω. Από εδώ και μπρος θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ, χωρίς να σας ρωτάω. Πάμε δεξιά. Το ωραίο ήταν ότι έκανε ως τότε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που του έλεγαν οι δύο μαύροι, επειδή ήταν άνθρωπος καχύποπτος και καταλάβαινε πως αυτή δεν ήθελα να πιαστεί η κοπέλα. Εκείνοι πάλι οι πονηροί έλεγαν την αλήθεια έτσι που να φαίνεται σαν ψέμα. Επέμεναν δηλαδή τόσο πολύ σε αυτό που έλεγαν, ώστε να μην γίνονται πιστευτοί από το δουλέμπορο. Και εκείνος έκανε το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά όμως έφτασαν τελικά στο ποτάμι και στάθηκαν μπροστά στο πανδοχείο που είχε καταλύσει η Ελίζα. Δυστυχία μας, η Ελίζα στέκεται σε εκείνο το παράθυρο. Αν τη δει ο Χάλεϊ, πάει, χάθηκε. Πρέπει να την ειδοποιήσω. Πρέπει να μας δει. Με μιας έβγαλε το καπέλο του και το εξφενδώνησε μακριά φωνάζοντας. Το καπέλο μου! Το καπέλο μου! Μου πήρε ο αέρας το καπέλο μου! Σαμ! Τρέξε πιάστο! Κύριε Χάλεϊ! Πάω να πιάσω το καπέλο μου! Η Ελίζα που στεκόταν μπροστά στο παράθυρο και μαύρες σκέψεις πλημμύριζαν το όμορφο κεφαλάκι της, όταν γνώρισε τη φωνή του Ανδρέα, πετάχτηκε σαν να δέχτηκε ηλεκτρική εκένωση. Τρελή από το φόβο και την αγωνία, όρμησε στο κρεβάτι που κοιμόταν ο γιος της, τον άρπαξε βία σχεδόν, έτρεξε στην πίσω πόρτα του πανδοχείου και χύθηκε στο δρόμο. Μπροστά της το ποτάμι κυλούσε αφρίζοντας. Χωρίς καν να διστάσει, πήδηξε με το παιδί αγκαλιά πάνω σε ένα μεγάλο κομμάτι πάγου που επέπλεε. Νάτι! Νάτι εκεί στο ποτάμι, τρέξτε να την προλάβετε! Μα τι κάνει η τρελή, θα πνιγεί! Θα χάσω τα λεφτά μου! Τρέξτε, ζωά! Δεν μπορούμε να μπούμε, αφεντικό, στο ποτάμι! Τα άλογα φοβούνται! Μας ξέφυγε! Θα σας σκοτώσω καθάρματα! Μη, αφεντικό! Θα σας σκοτώσω καθάρματα! Η Ελίζα με την ψυχή στο στόμα πηδούσε σαν ελάφι από πάγο σε πάγο, με τα μακριά μαλλιά της να ανεμίζουν στον παγωμένο αγέρα. Ο μικρός Ερίκος, γαντζωμένος επάνω της με τα μάτια κλειστά, ζούσε στιγμές εφιαλτικές.
Στιγμές που ποτέ δεν θα ξεχνούσε σε όλη του τη ζωή. Ξαφνικά κι ενώ έφτανε σχεδόν στην απέναντι όχθη, παραπατάει και βρίσκεται μέσα στα παγωμένα νερά του ποταμού. Μια φωνή απελπισίας της ξέφυγε. Παναγιά μου, βοήθαμε! Μαμά! Μαμά! Και η Παναγία την άκουσε. Ένα δυνατό χέρι απλώθηκε, την έπιασε γερά και την τράβηξε μισοανέστητη πάνω στην όχθη μαζί με το γιο της. Χαρά στο κουράγιο σου, κοπέλα μου! Ούτε ο πιο γενναίος άνδρας δεν θα τολμούσε να περάσει τέτοιο μανιασμένο ποτάμι. Σε κυνηγάνε, έτσι? Ναι, αυτοί απέναντι. Αλλά σας συγκεντεύω, μην με παραδώσετε σε αυτούς. Θέλουν να πάρουν το παιδί μου, να το πουλήσουν για σκλάβο. Κι έδειξε στην απέναντι όχθη τον Χάλεϊ με τους μαύρους και τα σκυλιά που χτυπιόταν από τη λύσα του επειδή του ξέφυγε η Ελίζα. Ησύχασε, μικρή μου. Μισώ τη δουλεία και τους κακούς αφεντάδες. Έλα μαζί μου. Μένω σε εκείνο εκεί το σπίτι. Ο άνθρωπος που έσωσε την Ελίζα από του Χάρου τα δόντια λεγόταν Σολομών Χολιντέι. Αυτός και η γυναίκα του, η Ραχίλ, ανήκαν στην αίρεση των Κουακέρων που ως γνωστόν είναι κατά κάθε είδους βίας. Το σπίτι τους, πλάι στο ποτάμι, ήταν το καταφύγιο κάθε κυνηγημένου νέγρου. Εκεί λοιπόν οδηγήθηκε η Ελίζα και ο μικρός Ερίκος. Πώς είσαι, Ελίζα? Συνήλθες, κόρη μου? Είμαι πολύ καλά, κυρία Ραχίλ. Ο Θεός σας έφερε στο δρόμο μου. Σίγουρα δεν θα ζούσαμε τώρα αν δεν μας έβγαζε από το ποτάμι ο κύριος Σολομών. Δεν είναι η πρώτη φορά, κόρη μου. Ο άντρας μου έχει σώσει πολλούς φυγάδες σαν και εσάς. Κάνει το καθήκον του σαν γνήσιος κουάκερος. Ο μικρούλης μας κοιμάται? Ναι, και μοιάζει ευτυχισμένος. Κοιτάξτε τον πως χαμογελάει στον ύπνο του. Ψυχή μου. Τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα? Θέλεις να μείνεις μαζί μας? Σας ευχαριστώ που το λέτε, αλλά δεν μπορώ να μείνω εδώ. Ο Χάλεϊ και οι δικοί του δεν θα ησυχάσουν αν δεν μας πιάσουν. Ένα ποτάμι μας χωρίζει. Αργά ή γρήγορα θα το περάσουν και τότε αλίμονό μας. Θα πάω στον Καναδά και θα προσπαθήσω να βρω τον άντρα μου. Είναι πολύ μακριά ο Καναδάς. Τι να σου πω. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Χαιρετώ. Τι λέγατε εσείς οι δυο? Η Ελίζα εδώ επιμένει να φύγει με τον Ερίκο της για τον Καναδά. Τόσο μακρινό ταξίδι. Μια γυναίκα μόνη. Ίσως δεν πάει μόνη της. Μπορεί κάποιος να βρεθεί για να τη συνοδέψει. Θα ξέρουμε το βράδυ. Χάρης, δεν είπες πως είναι το επώνυμό σου, Ελίζα? Μάλιστα, κύριε Σολομών. Τι μας κρύβεις, άντρα μου? Τίποτα, τίποτα. Απλώς ρώτησα. Και με τρόπο έκανε νόημα στη γυναίκα του να τον ακολουθήσει στο άλλο δωμάτιο. Όταν έγινε αυτό, ο άντρας της είπε: «Γυναίκα, θα ρω πως βρήκα τον άντρα της Ελίζας. Εργάζεται σε μια φυτεία εδώ κοντά μας. Λέγεται George Harris και είναι ένα όμορφο παλικάρι ως 25 χρονών». Θεέ μου, τι χαρά για την Ελίζα. Πάω να της το πω. Όχι, όχι ακόμα, Ραχίλ. Άσε πρώτα να βεβαιωθώ, μην την ξεσηκώσουμε άδικα την κοπέλα. Θα πάω το απόγευμα να τον βρω και να τον ρωτήσω. Αν είναι ο άντρας της και μακάρι, θα τον φέρω εδώ το βράδυ. Θα προσευχηθώ να είναι. Και ενώ ο Σολομών πηγαίνει να βρει τον Τζόρτζ για να μάθει αν πραγματικά είναι ο άντρας της Ελίζας, ο δουλέμπορος Χάλεϊ βρίσκεται σε ένα καπηλιό όχι πολύ μακριά από εκεί. Είναι έξω φρενών που του ξέφυγε η Ελίζα και ο γιος της. Αυτή τη στιγμή κουβεντιάζει με έναν απέσιο τύπο, το Μάρκ. Ο Μάρκ είναι ο φόβος και ο τρόμος των μαύρων. Δουλειά του είναι να φέρνει πίσω στους αφεντάδες τους, ζωντανούς ή νεκρούς, τους δούλους που δραπετεύουν. Είτε στην υγειά μας. Υγειά μας. Τι μούτρα είναι αυτά, Χάλεϊ? Είπαμε θα σου τους φέρω πίσω και τους δυο. Εμένα δεν μου έχει ποτέ ξεφύγει σκλάβος. Δεν μου πες τι θα έχω για πάρτι μου? Θα πάρεις την κοπέλα. Είναι πολύ όμορφη. Θα τη μοσκοπουλήσεις στο παζάρι. Εγώ θέλω για μένα το μικρό. Μην είναι ήσυχος, Χάλεϊ. Πες πως τους έχεις κιόλας. Το ίδιο βράδυ επέστρεψε ο Σολομών Χολιντέι φέρνοντας μαζί του τον άντρα της Ελίζας, που η τύχη το έφερε να εργάζεται στην περιοχή τους και όχι στον Καναδά όπως πίστευε εκείνη. Βλέπω φως στο δωμάτιο της Ελίζας.
Ναι, περάστε. Έχεις μια επίσκεψη, Ελίζα. Τζορτζ! Ελίζα μου! Εγώ σας αφήνω να τα πείτε. Να τα πείτε οι δυο σας. Ζωή μου, είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ, να ξέρεις τι περάσαμε. Φαντάζομαι, καλή μου. Ο Ρίκος μας κοιμάται, είναι καλά. Έλα, έλα να τον δεις. Ας ξυπνήσει, δεν πειράζει. Όλο για σένα ρωτούσε. Υγιέ μου, Ρίκο μου. Μπαμπά, μπαμπάκα μου, μπαμπάκα μου. Αλλά ας αφήσουμε τώρα το ευτυχισμένο ζευγάρι που έσμιξε ύστερα από 3 χρόνια χωρισμού και ας γυρίσουμε πίσω στα αγρόκτημα του κυρίου Σέλμπι. Εκεί, στην καλύβα του Παρπαθωμά, η γυναίκα του Ιχλόη, με μάτια πρισμένα από το πολύ κλάμα, ετοιμάζει τον πόγο με τα ρούχα του, γιατί σε λίγο ο άντρας της θα ακολουθήσει το δουλέμπορο Χάλεϊ που ήρθε να τον παραλάβει. Ο Θωμάς, με τα χείλη σφιγμένα για να μην ξεσπάσει και αυτό σε κλάμα, κοιτάζει τη γυναίκα του, καθώς αυτή με περισσή προσοχή διπλώνει τα καλοσιδερωμένα ρούχα του. Τα παιδιά κοιμούνται στα κρεβάτια τους, όπου τα έβαλε πολύ νωρίς η μητέρα τους, για να μην δουν την αναχώρηση του πατέρα τους. Να προσέχεις, Θωμά μου, να ντύνεσαι καλά. Εκεί που πας είναι αλλιώτικος καιρός. Μη μου κρυώσεις. Και μόλις μπορέσεις, στείλε μας μήνυμα να ξέρουμε πως είσαι καλά. Ναι, Χλόη μου. Τα παιδιά για τα μάτια σου. Σ' αυτό είμαι ήσυχος. Ευτυχώς η κυρία Σέλμπι τα αγαπάει και θα τα φροντίζει. Πιστεύω δεν θα σας λείψει τίποτα. Θα μας λείπεις εσύ και θα είναι σαν να μας λείπουνε όλα. Στο γραφείο του κυρίου Σέλμπι ο ίδιος βηματίζει πάνω κάτω. Φαίνεται στενοχωρημένος. Αρθούρε, πάψε πια να βηματίζει συνέχεια και ηρέμησε. Ήταν να μην γίνει. Τώρα που έγινε, είναι μάταιο να στενοχωριέσαι. Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ στον εαυτό μου. Να πέσω θύμα εκβιασμού του Χάλεϊ και να παραβώ το λόγο μου. Ποιος? Εγώ. Ο Αρθούρος Σέλμπι. Αρθούρε, εκείνο που πρέπει να φροντίσουμε είναι πώς θα εξοικονομήσουμε το γρηγορότερο τα χρήματα για την εξαγορά του Θωμά. Κάτι έχω σκεφτεί κι εγώ. Όμως δεν είναι ώρα για συζητήσεις. Πάμε να τον αποχαιρετήσουμε. Όχι εγώ. Πήγαινε εσύ, Χρυσή μου. Και διαβεβαίωσέ τον πως γρήγορα θα γυρίσει πίσω στην οικογένειά του. Δεν αντέχω να τον αντικρίσω. Πες πως λείπω για δουλειές. Πες ό,τι θέλεις. Καλά. Πάω. Δεν ήταν όμως μόνο το ζεύγος Σέλμπι που αισθανόταν έτσι. Μια λύπη ήταν διάχυτη στους μαύρους της φυτείας. Για αυτούς ο Παρπαθωμάς ήταν κάτι σαν πατέρας. Με μάτια δακρυσμένα περίμεναν την αναχώρησή του. Ο Θωμάς, αφού φίλησε τα 3 παιδιά του που αμέριμνα κοιμόταν, αγκάλιασε σφιχτά την αγαπημένη του γυναίκα, τη φίλησε και χλωμός απεθαμένος προχώρησε προς την άμαξα που μπρος της έστεκε ο Χάλεϊ. Ξαφνικά άκουσε βήματα βιαστικά και μια φωνή. Θωμά, στάσου, θέλω να σε αποχαιρετήσω. Κυρία Σέλμπι. Θωμά, να πας στο καλό και μη στεναχωριέσαι. Όπου κι αν πας θα σε βρούμε και θα σε ξαναφέρουμε πίσω. Αυτό το υπόσχομαι εγώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Ανέβα τώρα στην άμαξα. Ο Θωμάς ανέβηκε με βαριά καρδιά. Ο δουλέμπορος Χάλεϊ, κρατώντας μια αλυσίδα, ετοιμάστηκε να την περάσει στα πόδια του Θωμά. Δεν χρειάζεται, κύριε Χάλεϊ. Ο Θωμάς δεν πρόκειται να δραπετεύσει. Αυτό σας το εγγυώμαι εγώ. Όχι, κυρία Σέλμπι. Δεν το ρισκάρω. Χθες έχασα ένα δούλο. Δεν θέλω να μου ξανασυμβεί. 700 ολόκληρα δολάρια ήταν αυτά, κυρία Σέλμπι. Και πέρασε την αλυσίδα στα πόδια του Παρπαθωμά. Αντίο, κυρία Σέλμπι. Γεια σου, Χλόη μου. Αντίο, Θωμά μου. Να πας το καλό.
Σε παρακαλώ, όπου κι αν σε πάνε, γράψε μας που είσαι να ξέρουμε. Σε παρακαλώ. Στο καλό, Θωμά. Μην κλαις, Χλόη μου. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Χάλεϊ μαστίγωσε τ' άλογα και η άμαξα χύθηκε μπρος. Ο Θωμάς στράφηκε και κοίταξε πίσω για τελευταία φορά τους αγαπημένους του. Οι τελευταίες αχτίδες του ήλιου τρεμοσβήνουν επάνω στα θωρά νερά του Μισισιπί. Το ποταμόπλοιο, βαριά φορτωμένο, κυλάει ράθυμα στο ποτάμι. Κουβαλάει μπαμπάκι, καλαμπόκι και άλλα προϊόντα της πλούσιας αμερικάνικης γης. Και μαζί ένα άλλο φορτίο. Ένα φορτίο ζωντανό. Ένα τσούρμο μαύρων σκλάβων που προορίζονται για τα σκλαβοπάζαρα της Νέας Ορλεάνης. Οι συνθήκες μεταφοράς τους είναι τρισάθλιες. Μέσα στο σκοτεινό αμπάρι του πλοίου, στιβαγμένοι ο ένας επάνω στον άλλον και δεμένοι με αλυσίδες, κινδυνεύουν να πάθουν ασφυξία. Μερικοί βρίζουν. Άλλοι, κυρίως γυναίκες, κλαίνε και μωρά σκούζουν. Και μόνο ο Μπαρμπαθωμάς είναι νυφάλιος. Υποταγμένος στη μοίρα του, κάθεται σε μια γωνιά και μοιάζει σαν να προσεύχεται. Θα σκάσουμε εδώ μέσα! Βγάλτε μας έξω! Υπομονή, αδερφιά μου. Υπομονή. Ο Θεός δίνει τα βάσανα για να δοκιμάζει την πίστη των ανθρώπων. Γιατί μόνο σε εμάς τους δούλους τα δίνει γιατί, και όχι και στους αφεντάδες, αυτό είναι άδικο. Μη βλαστημείς. Μη βλαστημείς το Θεό. Το σίδερο αν δεν μπει στη φωτιά δεν γίνεται ατσάλι. Ελάτε να προσευχηθούμε στον ύψιστο να παλύνει τον πόνο μας. Ελάτε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μας σήμεν, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πόνιρο. Αμήν. Αμήν. Η ήρεμη φωνή του Θωμά στάζει βάλσαμο στις πληγωμένες καρδιές τους. Ο Χάλεϊ, που κάθε τόσο ερχόταν και κατασκόπευε το φορτίο του, γρήγορα αντιλήφθηκε την επιρροή του Θωμά πάνω στους μαύρους, γι' αυτό του λέει: Θωμά, επειδή βλέπω πως είσαι ο πιο λογικός από όλους, θέλω να αναλάβεις την επιστασία τους. Γι' αυτό θα σου βγάλω τις αλυσίδες για να μπορείς ελεύθερος να κυκλοφορείς το πλοίο. Ελπίζω να μην με προδώσεις. Όχι, κύριε Χάλεϊ. Έτσι, μπράβο. Στο ποταμόπλοιο, εκτός από τα εμπορεύματα και τους δούλους, υπήρχαν και κάποιοι επιβάτες και ανάμεσά τους
ένας πλούσιος ευγενής, ο Αυγουστίνος Σεντ Κλέρ. Ο Σεντ Κλέρ επέστρεφε στο σπίτι του στη Νέα Ορλεάνη μαζί με την 7χρονη κόρη του την Εύα και την εξαδέρφη του την Οφηλία, μια γεροντοκόρη 45 χρονών. Η μικρή Εύα έμοιαζε περισσότερο με κούκλα παρά με ανθρώπινο πλάσμα. Ήταν λεπτούλα, σχεδόν εύθραυστη, με μακριά ολόξανθα μαλλιά και μεγάλα καταγάλανα μάτια. Ντυμένη στ' άσπρα, τριγύριζε πάνω στο κατάστρωμα του πλοίου. Θύμιζε στον Παρπαθωμά που την κοίταζε κάτι λευκές πεταλούδες που πέταγαν από λουλούδι σε λουλούδι στον ευωδιαστό κήπο του αρχοντικού των Σέλμπι. Άραγε, θα ξανάβλεπε εκείνο τον κήπο όπου ξένιες θα έπαιζαν τα τρία του παιδιά. Θα ξανάβλεπε την αγαπημένη του Χλόη. Δύο δάκρυα κύλησαν από τα μάτια του και μια δροσερή φωνούλα τον έβγαλε από τις πικρές σκέψεις του. Γιατί κλαις? Ποιος σε μάλωσε? Δεν κλαίω, μικρή μου Δεσποινής. Κάτι μπήκε στο μάτι μου. Πώς σε λένε? Θωμά. Αλλά εκεί που ήμουνα με φωνάζανε Μπαρμπαθωμά. Εσένα πώς σε λένε? Με λένε Εύα. Αλλά ο μπαμπάς μου με φωνάζει μικρή Εύα. Έχεις άλλα αδελφάκια, Δεσποινής Εύα? Όχι. Μόνο εμένα έχει η μαμά μου. Η μητέρα σου δεν είναι μαζί σας? Όχι. Η μαμά μου δεν ταξιδεύει ποτέ. Είναι όλο άρρωστη. Γι' αυτό κι εγώ ήμουνα πολύ καιρό στη Θεία Οφηλία. Και τώρα γυρίζουμε πίσω στη μαμά μου. Εύα! Εύα! Δεν σου είπα να μην απομακρύνεσαι. Έλα γρήγορα εδώ. Πάω τώρα. Πριν θυμώσει η Θεία Οφηλία. Γεια σου. Γεια σας, Δεσποινής Εύα. Γεια σας. Μια τρυφερή φιλία άρχισε να γεννιέται ανάμεσα στη μικρή Εύα και τον Μπαρπαθωμά. Η μικρούλα όλο και ξέφευγε από την επιτήρηση της αυστηρής θείας για να πάει να κουβεντιάσει μαζί του. Ο Θωμάς ήξερε να παίζει με τα παιδιά. Τους διηγόταν όμορφες ιστορίες. Γι' αυτό και στη φυτεία που ήταν δεν ξεκόλαγαν από πάνω του. Το ποταμόπλοιο όλο και σταματούσε σε κάποιο λιμάνι που βρισκόταν στο δρόμο του, άλλοτε για να πάρει και άλλοτε για να ξεφορτώσει εμπορεύματα. Έτσι, εκείνο το απόγευμα στάθηκε για να φορτώσει ξυλία. Η Εύα με τον πατέρα της, ακουμπώντας τα κάγκελα του πλοίου, παρακολουθούσαν την κίνηση. Λίγο πιο πέρα βρισκόταν και ο Μπαρπαθωμάς. Ξαφνικά, μια μετατόπιση του φορτίου έκανε το πλοίο να γύρει επικίνδυνα. Και η Εύα βρέθηκε μέσα στα παγωμένα νερά. Μπαμπά! Μπαμπά! Εύα! Εύα! Παιδί μου! Βοήθεια! Και ενώ ο πατέρας της έκανε μια κίνηση σαν να ήθελε να πηδήξει στο ποτάμι για να σώσει την κόρη του, ο Μπαρπαθωμάς όρμησε σαν αστραπή και βουτώντας τα νερά άρπαξε τη μικρή Εύα. Κολυμπώντας αψάρι την έβγαλε έξω. Η μικρή είχε λιποθυμήσει από το φόβο της. Λίγη ώρα μετά συνήλθε και χαμογέλασε στο σωτήρα της. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που έκανες για το παιδί μου. Τι μπορώ να κάνω για σένα? Τίποτα, κύριε. Τίποτα, δεν έκανα τίποτα σπουδαίο. Πατερούλη, ξέρεις τι θέλω να κάνεις για τον Μπαρμπαθωμά? Τι, κοριτσάκι μου? Να τον πάρεις στο σπίτι μας. Ό,τι θέλει, μικρή μου Εύα. Ό,τι θέλει. Άλλο που δεν ήθελε ο Χάλι. Πούλησε το Θωμά στον κύριο Σεντ Κλέρ σε τιμή σχεδόν διπλάσια από ό,τι τον είχε αγοράσει. Ο καημένος ο Θωμάς πόσο ευτυχισμένος ήταν τώρα που ήξερε πως θα έφευγε μακριά από τον απέσιο δουλέμπορο και θα ζούσε κοντά σε αυτό το αγγελούδι. Το βράδυ της άλλης μέρας το ποταμόπλοιο έφτασε στη Νέα Ορλεάνη. Ο κύριος Σεντ Κλέρ, η εξαδέρφη του Δεσποινής Οφηλία, η Εύα και ο Θωμάς μπήκαν σε ένα μάξι μαζί με τις αποσκευές τους και τράβηξαν για το αρχοντικό τους. Να το σπίτι μας. Ένα ζμάρι από μαύρους υπηρέτες έτρεξε με χαρούμενες φωνές να τους υποδεχτεί. Σ' αρέσει το σπίτι μας, Μπαρμπαθωμά? Μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ, Δεσποινής Εύα. Εσένα, Θεία Οφηλία, σ' αρέσει? Ωραίο είναι. Ο Αυγουστίνος Σεντ Κλέρ ήταν ένας όμορφος άντρας 30 χρονών, χαρούμενος, ανοιχτόκαρδος, γλεντζές και φύση καλλιτεχνική. Απεχθανόταν το εμπόριο και τα χρήματα, γι' αυτό και φρόντιζε να τα ξοδεύει ασυλλόγιστα. Αντίθετα, η γυναίκα του, εκτός από πλούσια και όμορφη, είχε πολλά ελαττώματα.
Ήταν εγωίστρια, ιδιότροπη, απαιτητική και πολύ ζηλιάρα και μάλιστα το κυριότερο κατά φαντασία ασθενής. Η μικρή ζούσε τον περισσότερο καιρό κοντά στη θεία της, την εξαδέρφη του Σεντ Κλέρ, την Οφιλία. Φτάνοντας στο σπίτι, κατευθύνθηκαν στο δωμάτιο της κυρίας Σεντ Κλέρ. Τη βρήκαν να αναπαύεται στο κρεβάτι. Μαμά, μαμά, μαμά μου, ήρθαμε! Σιγά, παιδί μου, σιγά, μου χάλεσε τα μαλλιά. Φτάνουν τα φίλια, φτάνουν. Μην κουνά στο κρεβάτι, ζαλίζομαι και θα με πιάσει πονοκέφαλος. Πώς είσαι, αγαπητή μου? Πώς να είμαι. Δεν με αφήνει στιγμή ο πονοκέφαλος. Μαρία μου, αν έβγαινες και λιγάκι έξω, θα ένιωθες πολύ καλύτερα. Να βγω έξω. Μακάρι να μπορούσα. Αλλά φαίνεται ξεχνάς πως δεν το επιτρέπει η υγεία μου. Μαρία, η Οφιλία περιμένει για να σε χαιρετήσει. Τι κάνεις, εξαδέλφη? Όπως βλέπεις, δεν είμαι καλά. Περαστικά. Πάμε τώρα, Εύα μου, μην κουράσουμε άλλο τη μητέρα σου. Έλα, Οφιλία, θα είσαι και εσύ κουρασμένη από το ταξίδι. Ναι, πάμε. Η άφιξη του Σεντ Κλέρ και της κόρης του Εύας έφερε έναν αέρα δροσιάς μέσα στο σκοτεινό και κλειστό σπίτι. Άνοιξαν τα παράθυρα και οι υπηρέτες πηγαίνοντα με πρόσωπα γελαστά. Η μικρή Εύα βέβαια ήταν το μήλο της Έριδος. Πήγαινε από αγκαλιά σε αγκαλιά αδιακρίτως, πράγμα που ενοχλούσε πολύ την αυστηρή θεία Οφιλία. Αγαπητέ Αυγουστίνε, οφείλω να σου πω ότι με εκπλήσει και πολύ μάλιστα η συμπεριφορά της Εύας. Είναι τουλάχιστον απαράδεκτη. Τόση πια διαχειτικότητα με τους υπηρέτες, πρέπει να τηρούνται και κάποιες αποστάσεις. Είναι θέμα τάξεως, για να μην πω και καθαριότητος. Αγαπητή μου Οφιλία, λησμονείς κάτι πολύ σοβαρό. Βρισκόμαστε στο νότο και όχι στο βορρά. Εδώ οι άνθρωποι γενικά είναι πιο ζεστοί, πιο διαχειτικοί στις σχέσεις τους. Γι' αυτό και εσύ πρέπει να μην στεναχωριέσαι με αυτό το θέμα. Και να ήταν μόνο αυτό που με απασχολεί. Έρχομαι εδώ και βρίσκω ένα σπίτι σε πλήρη διάλυση. Η ακαταστασία που επικρατεί είναι απερίγραπτη. Μα γι' αυτό σε έφερα εδώ, Οφιλία μου. Εσύ που είσαι η προσωποποίηση της τάξης, της μεθοδικότητας και της ακρίβειας, θα μας βάλεις όλους σε σειρά. Η Οφιλία που λάτρευε τον γοητευτικό Αυγουστίνο μαλάκωσε ακούγοντας τα λόγια αυτά. Αν είχα να κάνω μόνο με λευκούς, κάτι θα γινόταν. Όμως με τους μαύρους δεν τα βγάζεις πέρα. Να σκεφτείς ότι χτες άνοιξα τυχαία το σιρτάρι της μαγείρισσας στην κουζίνα. Και ξέρεις τι βρήκα μέσα? Ένα ζευγάρι κάλτσες, ένα σάπιο μήλο, ένα κατσαβίδι, δυο κουλούρια και μια χτένα με τσιμπιδάκια και μαζί και πετσέτες της κουζίνας. Πώς δεν έπαθα συγκοπή από τη σύγχυση, ένας θεός το ξέρει. Ναι, αλλά τέτοια μαγείρισα δεν βρίσκει σε όλο τον νότο. Άμα φας το φαγητό της, θα τη συγχωρήσεις τα πάντα. Με σένα δεν τα βγάζει πέρα κανείς. Πάω τώρα γιατί έχω δουλειά. Και να ξέρεις, κύριε Αυγουστίνε, πως οι άνθρωποι τρώνε για να ζούνε και όχι ζούνε για να τρώνε, έτσι. Είναι μια άποψη. Το πρωί της επόμενης μέρας, ο Σεντ Κλέρ, αφού πρώτα έδωσε εντολή στον Μπάρμπα Θωμά να φορέσει τα καλά του ρούχα, τον πήρε και τον πήγε να τον παρουσιάσει στη γυναίκα του. Περάστε. Καλημέρα, Μαρία μου. Πώς είσαι σήμερα? Χειρότερα. Όλη αυτή η αναστάτωση μου προξενεί πονοκέφαλο. Τι θέλεις? Σου έφερα να γνωρίσεις τον καινούριο σωμάξα. Τον Παρπαθωμά. Έλα, Παρπαθωμά. Είναι πολύ ικανός και ευγενικός άνθρωπος. Και με πολλά άλλα προσόντα, όπως γράφει η συστατική επιστολή του πρώην αφεντικού του. Και το πιο σπουδαίο, όπως με διαβεβαίωσε ο ίδιος, πίνει μόνο νεράκι του Θεού. Το εύχομαι, αλλά δεν το πιστεύω. Όλοι το ίδιο λένε στην αρχή και μετά μπεκρουλιάζουν. Αυτό θα το δούμε, αγαπητή μου. Θωμά, ναι. Μπορείς να πηγαίνεις τώρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα. Μαρία μου, είχα την εντύπωση πως θα χαιρόσουν με το νέο αμαξά που σου έφερα. Μήπως θα έπρεπε να χειροκροτήσω από χαρά? Και κάτι ακόμα. Καλά θα κάνεις να μην επενείς τους υπηρέτες παρουσία τους. Σχηματίζουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και γίνονται αυθάδεις και αγενείς. Καλά. Καλά, Μαρία μου. Άλλη φορά θα προσέχω. Η φιλία της μικρής Εύας με τον Μπάρμπα Θωμά όλο και μεγάλωνε. Αυτό το είχε προσέξει και ο πατέρας της και αντίθετα με τη θεία Οφιλία χαιρόταν που τους έβλεπε να τα πηγαίνουν τόσο καλά. Για το λόγο αυτό και για την ασφάλειά της απέσπασε τον Μπάρμπα Θωμά στην υπηρεσία της Εύας. Του φόρεσαν πολυτελή στολή.
Μαύρο σακάκι και πανταλόνι και λευκό πλουμιστό πουκάμισο, μαύρο καπέλο και μαύρες γυαλιστερές μπότες. Ένα μικρό αμαξάκι χρησίμευε για τους περιπάτους της μικρούλας. Μπαρμπαθωμά, Μπαρμπαθωμά! Με κάλεσε η μικρή μου κυρία. Κρύψε με γρήγορα, γιατί με ψάχνει η θεία Οφηλία. Θέλει να μου κάνει μάθημα αριθμητική και εγώ δεν θέλω. Έβα! Έβα! Κι άμα με ρωτήσει η δεσποινήση Οφηλία, πού είναι η μικρή κυρία, τι να πω, να πω ψέματα, πως δεν ξέρω, Καλά λες, ο Θεούλης δεν θέλει να λέμε ψέματα. Πάω στη θεία Οφηλία. Μετά όμως θα με πας βόλτα με το αμαξάκι. Αμέ, αμέ, το υπόσχομαι, μικρή μου κυρία. Έρχομαι, θεία. Ας πάμε όμως λίγο κοντά στην Ελίζα και τον άντρα της Τζόρτζ, που μαζί με το γιο του Σερίκο βρίσκονται φιλοξενούμενοι στο σπίτι των κουακέρων της Ραχίλ και του Σολομώντα Χολιντέι. Εκεί περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία για να ξεκινήσουν για το ταξίδι στον Καναδά, τη χώρα της ελευθερίας. Τη στιγμή αυτή, καθισμένοι στην τραπεζαρία του σπιτιού, κουβεντιάζουν κάνοντας σχέδια για το μέλλον. Να δεις, Ελίζα μου, που όλα θα πάνε καλά. Εκεί στον Καναδά υπάρχει δουλειά για όλους. Θα δουλέψω σαν σκυλί. Θέλω να μαζέψω λεφτά για να αγοράσω εσένα και το παιδί. Δεν θέλω να έχει κακή γνώμη για μας ο κύριος Σέλμπι. Κι εγώ θα δουλέψω, Τζόρτζ. Θα γίνω πλήστρα, σιδερότρα, ράφτρα, οτιδήποτε. Το παιδί μας δεν πρέπει να γνωρίσει τη μιζέρια και τη φτώχεια. Θα το στείλουμε και σε καλό σχολείο, έτσι. Τζόρτζ, Τζόρτζ, ο κυνηγός των δούλων φαίνεται πως κάτι έχει μυριστεί και ψάχνει στην περιοχή για σας. Πρέπει να φύγετε το γρηγορότερο. Ευτυχώς είχαν ήδη έτοιμο το μπογαλάκι τους με τα λίγα υπάρχοντά τους και έτσι ήταν πανέτοιμοι για αναχώρηση. Θα ήθελα να είχα ένα όπλο να σου δώσω, Τζόρτζ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αδίσταχτοι. Δυστυχώς όμως η θρησκεία μας το απαγορεύει. Μη στενοχωριέσαι, κύριε Σολομών. Έχω εγώ ένα και το κρύβω σαν θησαυρό. Έχεις όπλο και πού το βρήκες? Είναι κυνηγητικό και το αγόρασα από κάποιον που έχανε στα χαρτιά και ήθελε λεφτά. Το πήρα μαζί με ένα κουτί σφαίρες. Ελπίζω να δουλεύει. Ελάτε, μην αργείτε άλλο. Ραχίλ, πού είσαι? Εδώ είμαι, τι τρέχει? Τα παιδιά φεύγουν. Φεύγουν? Πότε, γιατί? Γρήγορα, γρήγορα, Ραχίλ, ετοίμασέ τους κάτι να πάρουν μαζί για το δρόμο. Κάτι φαγόσιμο, ξέρεις εσύ. Αμέσως, πάω. Ευχαριστώ, κύριε Σολομών. Αλλά εκείνο που θέλω να σου ζητήσω είναι αν μπορείς να μας δανείσεις την άμαξά σου μέχρι τα σύνορα και μας λες που να την αφήσουμε για να την πάρεις μετά. Έννοια σου. Έννοια σου και τα έχω όλα σκεφτεί. Θα σας πάω εγώ μέχρι τα σύνορα που ξέρω το δρόμο και μετά θα γυρίσω πίσω με την άμαξα. Χίλια ευχαριστώ. Ο Θεός να σας έχει καλά. Έτοιμο το πακέτο και δύο κουβέρτες. Το βράδυ κάνει πολύ κρύο στην εξοχή. Μα τι κάνετε εκεί? Σιωπή. Έλα μου να σε φιλήσω. Ρίκο μου, θα μου λείψεις πολύ. Τζόρτζ, να μου τους προσέχεις. Μείνετε ήσυχοι. Ευχαριστούμε για όλα, κυρία Ραχίλ. Είσαστε ένας άγγελος. Αντίο. Να πάτε στην ευχή του Θεού. Έλα, πάμε. Πάμε από την πίσω πόρτα. Πάμε. Η άμαξα με την Ελίζα, τον Ερίκο και τον Σολομώντα μέσα και τον Τζόρτζ να κρατάει τα ηνία, χύθηκε στο χωματόδρομο με μεγάλη ταχύτητα. Το κρύο ήταν τσουχτερό. Ευτυχώς όμως που η προνοητική Ραχίλ τους είχε δώσει τις δύο μάλινες κουβέρτες. Έτσι τυλίχτηκαν η Ελίζα και ο Ερίκος της. Ο ένας τροσουρανός και ένα χλωμό φεγγάρι φώτιζαν το δρόμο τους. Γρήγορα άφησαν και τα τελευταία σπίτια του χωριού και βρέθηκαν στην έφορη πεδιάδα. Λέτε να τους ξεφύγουμε, κύριε Σολομών? Το ελπίζω, Ελίζα, με τη βοήθεια του Θεού. Πού πάμε, Μανούλα? Σε ένα πολύ ωραίο μέρος, χρυσό μου. Θα έχει και παιδάκια να παίζουμε. Και παιδάκια θα έχει. Και ο μπαμπάς θα σου πάρει και ωραία παιχνιδάκια. Θα δεις, θα σου αρέσει πολύ εκεί. Η θεία Ραχίλ γιατί δεν ήρθε μαζί μας? Θα έρθει μετά να μας βρει. Κύριε Σολομών, ο δρόμος μπροστά έχει μια διχάλα. Τράβα δεξιά. Οι ώρες κυλούσαν για τους φυγάδες πολύ πιο αργά από ότι οι ρόδες της άμαξας. Τώρα πια δεν έτρεχαν τόσο γρήγορα, καθώς το σκοτάδι γινόταν όλο και πιο πυκνό.
Ξαφνικά. Να πάρει οργή. Ακούω καλπασμό αλόγων. Θαρώ πως μας ανακάλυψαν. Πώς είναι? Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Πρέπει όμως να είναι 4 με 5 καβαλάριδες. Μαστίγωσε τα άλογα να τρέξουν πιο γρήγορα. Με λίγη τύχη θα φτάσουμε στους λόφους. Εκεί μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Πώς, κύριε Σολομών, αυτοί είναι πιο πολλοί και έχουν όπλα κανονικά και όχι κυνηγητικά σαν το δικό μας. Ησύχασε, κόρη μου. Στους λόφους ξέρω έναν κρυψώνα για σένα και το παιδί. Εμείς θα ανέβουμε πάνω σε ένα βράχο και από εκεί κρυμμένοι θα τους πολεμήσουμε ακόμα και με πέτρες, που λέει ο λόγος. Έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου. Εσύ, το παιδί και τα μάτια σου. Χα! Χα! Ήταν παράξενο το πώς τους είχαν ανακαλύψει, όχι όμως και ανεξήγητο. Γιατί ποτέ δεν λείπουν οι καλοθελητές από τη μια και από την άλλη το χρήμα λύνει πολλές γλώσσες. Έμαθαν λοιπόν για το ζευγάρι και το παιδί που φιλοξενούσε ο Σολομών. Από εκεί και έπειτα δεν ήταν δύσκολο για τον Μάρκ, τον περιβόητο διώκτη των μαύρων, να ακολουθήσει τα ίχνη τους στο δρόμο για τον Καναδά. Η απόσταση ανάμεσα στην άμαξα και τους καβαλάριδες όλο και λιγόστευε. Ευτυχώς έφτασαν στον πρώτο λόφο. Στρίψε! Στρίψε πίσω από εκείνο το βράχο και σταμάτα! Εντάξει, κατεβείτε γρήγορα. Δώσ' το παιδί. Τζόρτζ, ανέβα στο βράχο και χτύπα του συνέχεια για να τους καθυστερήσεις. Εγώ ανεβάζω την Ελίζα και το παιδί στη σπηλιά και έρχομαι. Ελίζα, πάρε το φανάρι. Χαμηλά να μην φέρετε. Μόνο για να βλέπουμε το μονοπάτι. Μαμά, φοβάμαι. Σώπα, σώπα, μωρό μου. Ο Σολομών, αφού έδειξε τη σπηλιά στην Ελίζα, γύρισε γρήγορα στον Τζόρτζ. Δώσ' μου τα σκάλια, γρήγορα. Βάζοντας φωτιά στα σκάγια, ο Σολομών έδινε την εντύπωση στους διώκτες τους ότι είχαν να αντιμετωπίσουν περισσότερα όπλα από ένα και μόνο. Θαρώ πως έφαγα τον ένα! Μπράβο, γιέ μου! Ω Θεέ μου, συγχώραμε. Το βάλαμε στα πόδια, η δειλή! Το κόλπο με τα σκάλια έπιασε. Μας περάσανε για πολλούς. Και τώρα, τι κάνουμε? Τώρα τίποτα. Πάμε στη σπηλιά για ύπνο μέχρι να χαράξει. Κι άμα γυρίσουν πίσω? Απόψε, αποκλείεται. Αυτοί θα τρέχουν μέχρι να ξημερώσει. Αν θελήσουν να γυρίσουν με ενισχύσεις, εμείς θα είμαστε τότε πάρα πολύ μακριά. Κάτι ακούω. Σαν φωγητό μοιάζει. Πάω να δω. Πρόσεχε, πρόσεχε, μην είναι παγίδα. Πεθαίνω. Άτιμοι, μ' αφήσατε να πεθάνω σαν σκυλί στην ερημιά. Είναι κάποιος πληγωμένος. Φαίνεται να πονάει πολύ. Κύριε Σολομών, φέρτε μου το φανάρι. Έρχομαι. Εσύ είσαι ο φόβος και ο τρόμος των σκλάβων. Ο Μάρκ με το όνομα. Σκοτώστε με καλύτερα. Μη μ' αφήνετε εδώ μόνο μου. Θα με φάνε τα κοράκια. Μωρέ, σου αξίζει να σε φάνε, τέτοιος που είσαι. Αλλά τι να σου κάνω που είμαστε άνθρωποι. Και όχι κτίνη σαν και σένα. Κύριε Σολομών, πιάστε τον από τα πόδια εσείς και εγώ από τις μασχάλες να τον πάμε πάνω στη σπηλιά. Τι πάτε να μου κάνετε. Να σου περιποιηθούμε το τραύμα, ανόητε. Αλήθεια το λέτε. Πάμε κύριε Σολομών, γιατί θα ανησυχεί η Ελίζα. Έτσι λοιπόν, με πολύ προσοχή, μετέφεραν τον πληγωμένο Μάρκ, που δεν πίστευε στα μάτια του, βλέποντας την καλοσύνη αυτών των ανθρώπων. Του δέσανε την πληγή που είχε στο πρόσωπό του και του φτιάξανε ένα πρόχειρο νάρθηκα με 2 ξύλα για το πόδι του που το είχε σπάσει πέφτοντας από το άλογο. Μετά όλοι γύρανε να κοιμηθούν μέσα στη σπηλιά περιμένοντας το ξημέρωμα. Την αυγή πρώτος ο Σολομών ξύπνησε και σήκωσε και τους άλλους. Τζόρτζ, σήκω. Ελίζα, ξύπνα το παιδί, πρέπει να φεύγουμε. Ξύπνα, αγάπη μου. Αυτόν τι θα τον κάνουμε τώρα? Τι άλλο. Θα τον πάρουμε μαζί μας αναγκαστικά μέχρι τα σύνορα. Θα σας αφήσω και μετά γυρίζοντας θα τον πάρω και θα τον πάω στο συνάφι του. Θα έπρεπε να το αφήσουμε εδώ το παλιό τον Μάρκ. Ο Μάρκ που είχε ξυπνήσει τους άκουγε ζεματισμένος. Όταν όμως είδε ότι τελικά θα τον έπαιρναν μαζί τους, είπε απευθυνόμενος στο Σολομώντα. Αυτό που έκανες δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Οι σύντροφοί μου με άφησαν να πεθάνω και εσύ ο εχθρός μου έσωσε στη ζωή. Ζήτα μου ό,τι θες και θα το κάνω. Να πάψεις να κυνηγάς αυτούς τους δυστυχισμένους. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Τορκίζομαι. Από εδώ και μπρος θα κάνω άλλη δουλειά. Θα γίνω σκαφτιάς, εργάτης, οτιδήποτε άλλο και θα ξεκόψω από αυτό το σκυλολόι που μου κάνανε τους φίλους. Και κράτησε το λόγο του. Όλη την ημέρα έτρεχαν με την άμαξα προς τα σύνορα του Καναδά. Το βράδυ έφτασα σε μια μεγάλη λίμνη που βρισκόταν ακριβώς στα σύνορα.
ένα πλοίο έκανε τη διαδρομή. Πέρασαν τη νύχτα όλοι μαζί σε ένα μικρό πανδοχείο. Το άλλο πρωί και μια ώρα πριν πάρουν το πλοίο, ο Μάρκ, που από θηρίο είχε μεταμορφωθεί σε αρνάκι, τους είπε: «Το καλό που σας θέλω να μας καρευτείτε για να μην γνωριζόσαστε. Γιατί αυτά τα γουρούνια θα σας την έχουν στημένη στο πλοίο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν το βάζουν εύκολα κάτω. Μπορεί μετά που χτυπήθηκα εγώ να έρθανε γραμμή εδώ. Ξέρουνε καλά το δρόμο». «Και τι να φορέσουμε δηλαδή?» «Έχω μια ιδέα και θα σας την πω». Και τους την είπε. Σε λίγο μπροστά στον καθρέφτη του δωματίου η Ελίζα δεν δίστασε. Με ένα ψαλίδι έκοψε σύριζα σχεδόν τα πλούσια μαλλιά της. Φόρεσε το καλό κοστούμι του Τζόρτζ και ένα καπέλο. Τώρα έμοιαζε με ένα νέο άντρα που ταξίδευε για δουλειές μαζί με την κορούλα του. Κορούλα ήταν ο μικρός Ερίκος, με τα μακριά του μαλλιά και ένα φορεματάκι λουλουδάτο που αγόρασαν από του πανδοχέα τη γυναίκα. Ευτυχώς είχε ένα κοριτσάκι στην ηλικία του Ερίκου και στα μέτρα του. Όσο για τον Τζόρτζ, έπαιζε τον εαυτό του. Ήταν δηλαδή ο σκλάβος του κυρίου που κουβαλούσε τις αποσκευές του. Μια βαλίτσα δηλαδή που και αυτοί την αγόρασαν και έβαλαν μέσα τα πράγματα που είχαν στον πόγο. Αποχαιρέτησαν με δάκρυα τον Σολομώντα. Πράγματι, οι διώκτες τους βρίσκονταν μπροστά στο πλοίο και εξέταζαν έναν έναν τους επιβάτες κατά την επιβίβασή τους. Κοίταζαν να βρουν ένα ζευγάρι μαύρων με το παιδί τους και φυσικά δεν το βρήκαν. Απογοητευμένοι έφυγαν μόλις το πλοίο ξεκίνησε. Η λίμνη Εργέ ήταν ήρεμη και τα καταγάλανα νερά της πήδηξαν αφρίζοντας γύρω από την έλικα του πλοίου. «Ευλογημένο το όνομα του Θεού! Σωθήκαμε!» «Ναι, Λίζα μου, σωθήκαμε! Επιτέλους, θα ζήσουμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι!» «Μανούλα, γιατί φοράω αυτό το φόρεμα σαν κοριτσάκι?» «Σιγά, Ρίκο μου, θα σου πω μετά!» Μετά από ώρες, το πλοίο μπήκε σφυρίζοντας στο λιμάνι του προορισμού τους. Μια καινούρια ζωή άρχιζε για αυτούς. Πάτησαν με εμπιστοσύνη το χώμα του Καναδά. Ήταν πια ελεύθεροι. Και ενώ διαδραματίζονται αυτά τα γεγονότα, στο αρχοντικό των Σεντ Κλέρ ο Μπαρμπαθωμάς κερδίζει όλο και περισσότερο την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του αφεντικού του. Ο Αυγουστίνος, θέλοντας να ξεφύγει για λίγο από την καταπίεση της τυραννικής του γυναίκας, συχνά έβρισκε καταφύγιο στο πιωτό. Πήγαινε σε ένα καπηλιό της περιοχής και εκεί, παρέα με ανθρώπους κατώτερους κοινωνικά, έπινε κρασί και πολλές φορές γύριζε μισομεθυσμένος στο σπίτι τις μικρές ώρες. «Σιγά, αφεντή. Σιγά, σιγά, αφεντή. Γιατί, παρακαλώ?» «Γιατί κοιμούνται όλοι στο σπίτι. Να ξυπνήσουν αμέσως!» «Πάλι ήπια πολύ ο αφέντης μου. Γιατί το κάνει αυτό? Καταστρέφει την υγεία του.» «Δική μου είναι η υγεία και την κάνω ό,τι θέλω, Θωμά.» «Στρίχτετε πάνω μου. Πάμε να ξαπλώσετε.» «Μ' αγαπάς, Θωμά. Δεν είναι έτσι?» «Ναι, αφέντη. Και λυπάμαι πολύ όταν σας βλέπω σε αυτή την κατάσταση. Δεν κάνατε καλά, κύριε. Δεν κάνατε καλά.» «Σε ευχαριστώ, καλέ μου. Σε ευχαριστώ, πιστέ μου, Θωμά.» Ο Μπαρμπαθωμάς, με την ήρεμη παρουσία του, την καλοσύνη και την εργατικότητά του, επηρέαζε θετικά τους υπηρέτες του αρχοντικού και επιβαλόταν σε αυτούς περισσότερο από τη δεσποινή σοφιλία με τις φωνές της. Αυτό το πρόσεξε εκείνη και πολλές φορές όταν έβλεπε ότι χανόταν ο έλεγχος, καλούσε τον Μπαρμπαθωμά να βάλει μια τάξη. «Λοιπόν, εξάδελφε Αυγουστίνε, οφείλω να ομολογήσω ότι η απόφασή σου να αγοράσει τον Μπαρμπαθωμά ήταν πολύ σωστή. Σκέψου ότι κατάφερε να πείσει ακόμα και την ακατάστατη μαγείρισα να τακτοποιεί τα συρτάρια της.» «Ναι, πράγματι. Ο Θωμάς είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και θα λυπηθώ πολύ αν τον χάσω.» «Να τον χάσεις? Δεν καταλαβαίνω. Πώς και γιατί?» «Γιατί, Οφιλία μου, αργά ή γρήγορα θα τον απελευθερώσω. Δεν μπορώ να αισθάνομαι το πόσο του λείπει η οικογένειά του και να διαφορώ. Ξέρεις ότι έχει μια κόρη σαν την Εύα μου και δύο αγόρια λίγο πιο μεγάλα.» «Τι παράξενο. Ποτέ δεν μου πέρασε από το νου ότι είναι παντρεμένος και έχει και οικογένεια.» «Ναι. Έχει γυναίκα και τρία παιδιά.» «Λοιπόν, ξέρεις κάτι, εξάδελφε? Αυτός ο Θωμάς με έχει κάνει να αρχίσω να βλέπω τους μαύρους με άλλο μάτι.» Είναι δειλινό. Στις
στις αρχές του καλοκαιριού. Το αεράκι που φυσάει φέρνει μυρουδιές από φρεσκοκομμένο καλαμπόκι και στάρι. Στη βεράντα του αρχοντικού των Σέλμπι, ο κύριος και η κυρία του σπιτιού κάθονται στις αναπαυτικές τους πολυθρόνες. Εκείνος καπνίζει την πίπα του και εκείνη κάτι πλέκει. Αρθούρε, δεν σου είπα. Η Χλόη πήρε γράμμα από τον Μπαρμπαθωμά. Αλήθεια. Τι γράφει? Φαίνεται πως περνάει καλά ο καημένος. Τα αφεντικά του είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Δόξα τω Θεώ. Είναι πολύ παρήγορο αυτό που μου λες. Γιατί έτσι που πάνε οι δουλειές μου, δεν το βλέπω να τον αγοράζω σύντομα. Το ξέρω, Αρθούρε. Γι' αυτό και έχω κάτι σκεφτεί. Τι έχεις σκεφτεί? Έναν τρόπο για να βοηθήσω κι εγώ την κατάσταση. Θα παραδίδω μαθήματα πιάνου. Αυτό ποτέ. Δεν θα ξεπέσουμε τόσο χαμηλά, Εμιλία μου. Σιγά. Έρχεται η Χλόη. Η Χλόη, η γυναίκα του Μπορβαθωμά, λίγα μέτρα από τη βεράντα σταμάτησε. Έκανε να γυρίσει πίσω και μετά, σαν να το μετάνιωσε, προχώρησε προς το μέρος τους. Καλώς τη Χλόη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ξέρετε, ήθελα, αν γινότανε δηλαδή, να... Ναι. Να βοηθήσω κι εγώ, για να μαζέψουμε λεφτά και να αγοράσουμε το Θωμά μου. Ναι, αλλά πώς? Έμαθα πως ένας που έχει ένα εργαστήρι και φτιάχνει γλυκά θέλει βοηθό. Πληρώνει 4 δολάρια τη βδομάδα. Αν μπορούσατε να μου δώσετε την άδεια να δουλέψω σε αυτόν μέχρι να μαζέψω τα λεφτά που χρειάζομαι. Δεν έχω αντίρρηση, Χλόη. Να πας, Χλόη μου. Θα σε βοηθήσουμε κι εμείς, μη στεναχωριέσαι. Όλα θα πάνε καλά. Λίγη υπομονή μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Θεός να σας έχει καλά.